Είμαι ψηλά, πολύ ψηλά, γιατί ο χανιώτικος λαός και ο κριτικός στην πατρίδα του Πρωθυπουργού και της κυρίας Μπακογιάννη έβγαλε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ και πρώτο βουλευτή εμένα και μοναδικό λόγο του εκλογικού νόμου, δείχνοντας πως αναγνωρίζει και πως είμαι καθαρός και αυτά που έχω κάνει. Παρά τη λάσπη, παρά τα λεφτά που ρίξε ο Κουρτάκης και διάφοροι τοπικοί σούπερ μαρκετάδες εκεί κάτω για να με ρασπολογήσουν. Δεν τα καταφέρετε. 15.400 ψήφοι, 15.400 καρφιά σε εσάς. Με ένταση και εκνευρισμό, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για πολιτική δίωξη σε βάρος του στη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε στη Βουλή και κατέληξε στην άρση της ασυλίας του. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για αήθη πολιτική πράξη αντεκδίκησης που στόχο έχει να μην μπορεί να ασκεί κριτική από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό σας περιμένω, γι' αυτό δεν σας φοβάμαι, γι' αυτό θα συνεχίσουμε, δεν ησυχάζω, δεν σταματώ. Δεν υποστέλω τη σημαία. Προσπαθήστε, σας προκαλώ, προσπαθήστε να με βάλετε φυλακή. Προσπαθήστε να με βάλετε φυλακή. Δεν θα τα καταφέρετε. Οι ιδέες, οι αξίες, οι καθαροί άνθρωποι στο τέλος δεν νικιούνται. Η ολομέλεια της Βουλής, στην οποία παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κλήθηκε να αποφανθεί για την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη μετά τη διαβίβαση δύο δικογραφιών για την υποκλαπήσα συνομιλία με τον Γιάννη Στουρνάρα και τη μήνυση του πρώην πρόεδρου του Κελπνό, Σταμάτη Πουλή. Τα μέτρα και τα σταθμά τα διαφορετικά, διαφορετικά είναι για μας, διαφορετικά είναι για αντιπάλους, διαφορετικά για τον έναν, διαφορετικά για τον άλλον. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ και Κίνημα Αλλαγής δεν τα τηρούμε. Αντιθέτως, λέμε ότι η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι συμπεριφορά που να δηλώνει στον πολίτη ότι ό,τι ισχύει για αυτόν, ισχύει και για μας. Αμέσως μετά την ομιλία Πολάκη, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από την ολομέλεια και τη διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη. Και σας καλούμε ακόμα και τώρα να κάνετε την κίνηση και να ζητήσετε την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να αποχωρήσουμε από αυτήν τη διαδικασία και να μην ανεχτούμε κατά κανέναν τρόπο την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, στην οποία, κύριε Πρόεδρε, έχετε δυστυχώς και εσείς ο ίδιος ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μίλησε λοιπόν ότι του φάνηκε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε προαποφασίσει. Σήμερα ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του πριν ακούσει την άλλη άποψη. Οπότε τίθεται θέμα τι σημαίνει προαποφασίζω. Όταν φεύγεις πριν ακούσεις τον αντίλογο, έχεις προαποφασίσει. Υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη για την υπόθεση καταγραφής τηλεφωνικής συνομιλίας με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ψήφισαν 163 βουλευτές και κατά 13. Για την υπόθεση του Σταμάτη Πουλή, υπέρ της άρσης ασυλίας Πολάκη ψήφισαν 162 βουλευτές, κατά 13 και ένας παρόν. Με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων, υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ ΚΚΕ και Μέρα 25 καταψήφισαν. Εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση για άρση ασυλίας του κ. Πολάκη. Και κλείνουμε τούτο. Σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα, Κελπνό, Νοβάρτης και πάει λέγοντας, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Προτείνουμε και θα το προτείνουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Σύσταση σώματος δίωξης πολιτικού και μεγάλου επιχειρηματικού εγκλήματος, το οποίο να μπορεί να κάνει τη δουλειά που καμία εξεταστική επιτροπή της Βουλής δεν μπορεί να κάνει.